Κύριε Γιαννακάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπολη, καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα αναφερθούμε κυρίως σε δύο θέματα, σε δύο πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Στην ανταλλακτική βιβλιοθήκη μέσα στο νοσοκομείο Χανίων και από την άλλη στο πρόγραμμα αφήγησης και ανάγνωσης βιβλίων για μικρά παιδιά σε περίοδο πανδημίας. Να ξεκινήσουμε λίγο με το δεύτερο και να πούμε κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες πληροφορίες. Ναι, πρώτα-πρώτα, όπως όλοι ξέρουν, ειδικά στα Χανιά, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων εδώ και χρόνια όχι μόνο πρωτοπορεί σε επίπεδο χρήσης τεχνολογίας και προσπάθειας να προσελκύσει και νέα μέλη, αλλά και ιδιαίτερα την περίοδο του πρώτου lockdown, έτσι όπως το ζήσαμε όλοι ξαφνικά τον περσινό Μάρτη, αναζήτησε και βρήκε τρόπους ώστε να μείνει κοντά στους φίλους της ανάγνωσης. Ιδιαίτερα τώρα, βλέποντας και τις ανάγκες των παιδιών, έχει προχωράει ακόμη πιο έντονα και ενδυναμώνει ένα πρόγραμμα ανάγνωσης, αφήγησης και δραστηριοτήτων για παιδιά, το οποίο υλοποιείται κυρίως βέβαια μέσω διαδικτύου. Έτσι, από τη σελίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο YouTube, σε τακτά διαστήματα αναρτώνται βίντεο με αφηγήσεις, με αναγνώσεις παραμυθιών. Πολλά συνοδεύονται από πρωτότυπη μουσική που γράφεται για αυτά. Και στόχος είναι αυτό να διατηρήσει τα παιδιά σε μια επαφή με την ανάγνωση, ακόμα και με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Μάλιστα, δηλαδή ακουστικά, δηλαδή ηχητικό είναι, αντιδήμαρχε, σωστά? Όχι, είναι ηχητικό και παράλληλα υπάρχουν. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, δεν είναι μόνο ηχητικό. Όχι, γιατί υπάρχουν εικόνες των βιβλίων. Ναι. Των παραμυθιών. Τα παιδιά μπορούν να βλέπουν και τις εικόνες, γιατί σπουδαίοι καλλιτέχνες είναι αυτοί που εικονογραφούν τα παραμύθια. Ναι. Και σε ορισμένα από αυτά μπορεί να βλέπει και τους ηθοποιούς, οι συνεργάτες της βιβλιοθήκης, οι οποίοι το ενδυναμώνουν, το κάνουν το παραμύθι λίγο πιο ζωντανό. Να επαναλάβουμε λίγο σε ποιον ιστότοπο μπορούν να μπουν οι γονείς για να παρακολουθήσουν τα παιδάκια αυτή την όμορφη πρωτοβουλία. Όλες τις πληροφορίες της βιβλιοθήκης τις βρίσκεται στο librarychania.gr και κατευθείαν στο YouTube αναζητώντας το κανάλι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων. Από τα στοιχεία που έχετε μέχρι και αυτή τη στιγμή, υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει απήχηση? Ναι, δεν ξέρω αν είναι μετρήσιμα τα μεγέθη αυτά, αλλά για παράδειγμα ένα βίντεο τελευταίο που ανέβηκε πριν από 2 μέρες έχει ήδη 300 προβολές. Που σημαίνει ότι 300 οικογένειες, το πούμε έτσι, έχουν καθίσει στον οθόνο του υπολογιστή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Έχουν διαβάσει μαζί ένα παραμύθι. Νομίζω δεν είναι. Και επειδή αυτά δεν έχουν και ημερομηνία λήξης, είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί μια οικογένεια, ένα παιδί να επιστρέφει και κυρίως οι γονείς να νιώθουν με ασφάλεια ότι τα παιδιά τους έχουν με προσοχή λάβει ένα στοιχείο πολιτισμού. Σκέφτεστε να ενδυναμώσετε αυτή τη διαδικασία και μετά την περίοδο της πανδημίας να το διατηρήσετε, να το ενισχύσετε? Ναι, αυτή η διαδικασία είχε ξεκινήσει πιο πριν με πολύ πιο δειλά βήματα. Η πανδημία και η χρήση της τεχνολογίας έτσι όπως εξελίχθηκε και έγινε καθημερινή ανάγκη πλέον όλων, το έκανε ακόμη πιο επιτακτικό. Και έτσι πλέον, ενώ παλαιότερα είχαμε αναρτήσεις τέτοιες μια φορά το μήνα ή σε ορισμένες περιπτώσεις που τα σχολεία ήταν κλειστά κυρίως το καλοκαίρι, τώρα πλέον γίνεται σχεδόν καθημερινά αυτές οι αναρτήσεις. Και φαντάζομαι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία όχι μόνο δημότες των Χανίων. Προφανώς. Μα αυτή είναι και η αναρτήση. Να το τονίσουμε, βέβαια. Αυτό ανήκει σε όλους, έτσι. Ανήκει σε όλους. Μακάρι να το γνωρίσουν όλοι και στην Κρήτη και εκτός Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα και γιατί όχι και Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Είναι μια ευκαιρία και να ακούσουν σωστά διαβασμένα τα παραμύθια, να γνωρίσουν νέους συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας που είναι σπουδαίοι στην Ελλάδα, να δουν τις εικόνες. Τα βίντεο είναι πολύ μικρά, δεν είναι τεράστια, είτε που να κουράζουν τα παιδιά, είτε να έρχονται σε αντίθεση με τις οδηγίες των ειδικών σχετικά με τις ώρες θέασης ενός παιδιού. Είναι βιντεάκια τα οποία ορισμένα δεν ξεπερνάνε περισσότερο τα 10-15 λεπτά. Κύριε Γιαννακάκη, να περάσουμε και στην ανταλλακτική βιβλιοθήκη μέσα στο νοσοκομείο Χανίων. Ναι. Η ανταλλακτική βιβλιοθήκη είναι μια πρωτότυπη λειτουργία. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κατασκευή με ράφια ανοιχτά. Είναι μια βιβλιοθήκη η οποία δεν δανείζεται κάποιος καταγράφοντας την παροχή ενός βιβλίου, αλλά είναι μια βιβλιοθήκη η οποία δέχεται ελεύθερα και ταυτόχρονα παρέχει κάθε είδους βιβλίο. Μόνη προϋπόθεση είναι η αγάπη για το διάβασμα. Μπορεί δηλαδή όποιος επιθυμεί να αφήσει το βιβλίο που διάβασε πλέον για να το διαβάσει κάποιος άλλος και επίσης να πάρει κάποιο βιβλίο που θεωρεί ενδιαφέρον. Τηρούνται και τα μέτρα απολίμανσης και έτσι αυτοπροστασίας. Φαντάζομαι παίρνει κάποιος, αφήνει ένα βιβλίο, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Ναι, γιατί αυτό γίνεται εντός του νοσοκομείου και γίνεται και με την ευθύνη των ανθρώπων του νοσοκομείου. Επιλέξαμε από την αρχή να γίνει εκεί, να τοποθετηθεί εκεί αυτή η ανταλλακτική βιβλιοθήκη, για να δώσουμε, αν θέλετε, μια ευκαιρία
και στους ασθενείς και στους συνοδούς, αλλά βέβαια και στο προσωπικό που καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, για κάποια στιγμή να μπορέσουν να ξεφύγουν, να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα με ένα διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει κόσμος, προσπαθούμε αυτό που λέγαμε, δηλαδή να ενεργοποιήσουμε κάθε μέσο που μπορεί να μειώσει τον πόνο, την απόσταση και τη μοναξιά. Είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτό το βιβλίο, αλλά εκείνη την ώρα για κάποιον μπορεί να είναι μία ανακούφιση, μπορεί να είναι ένα ταξίδι. Μάλιστα. Κύριε Γιαννακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.